Μου έχει λείψει η ελευθερία, να σου πω την αλήθεια, να μπορούμε να βγούμε έξω. Είμαστε όλη μέρα στα ηλεκτρονικά. Ξεχνιέμαι και δεν είμαι συνέχεια μπροστά από το μάθημα. Οι πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε ο κορονοϊός επηρεάζουν άμεσα τα παιδιά. Σε μια κρίσιμη και τρυφερή ηλικία, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ριζικά συνήθειες, καθημερινότητα και τρόπο ζωής. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά ψυχολογικά δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όλοι μέσα ένα ίντερνετ κλειστά, γιατί δεν κάνουν μόνο το μάθημα, μετά θα παίξουν κιόλας με το ίντερνετ. Τα επιδημιολογικά δεδομένα έχουν οδηγήσει σε σύστημα ακορντεόν και στα σχολεία. Ανοίγουν και ξανακλίνουν αναδιαστήματα. Ενώ το λουκέτο για μακρύ χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους ειδικούς του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να οδηγήσει σε επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών, ακόμη και ανεπανόρθωτες. Η έλλειψη, η αρνητική αυτή επίδραση στη διαδικασία της μάθησης μπορεί να έχει μόνιμες αναπτυξιακές συνέπειες για τα συγκεκριμένα παιδιά, οι οποίες μπορεί να μην μπορούν να διορθωθούν αργότερα. Υπό άλλες συνθήκες, ο Γιώργος, η Ευαγγελία και ο Γιώργος αυτή την ώρα θα βρίσκονταν σε αθλητικές δραστηριότητες. Εν μέσω πανδημίας όμως και lockdown, οι επιλογές τους περιορίζονται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Θα μιλήσω λίγο με τους φίλους μου, θα κάτσω λίγο με το κινητό, θα παίξω λίγο PlayStation. Τις τελευταίες μέρες είμαι λίγο διάθετος, βαριέμαι λίγο. Ο περιορισμός στο σπίτι και οι πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την ψυχολογία τους, με τους επιστήμονες να εφιστούν την προσοχή στους γονείς για να τα βοηθήσουν. Αυτά τα συμπτώματα, έχουμε διαταραχές στη διάθεση, κυρίως έχουμε μεταβολές, έχουμε εκνευρισμό, απόσυρση, απομόνωση, επιθετικότητα. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξή τους και εν μέσω πανδημίας, σύμφωνα με τους παιδιάτρους, είναι απαραίτητο να κάνουν δραστηριότητες, ενώ θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά.